Συναντήσουμε έναν φίλο της εκπομπής εδώ, τον κύριο Νίκο Καπραβέλο. Τον ευχαριστούμε πολύ που για ακόμη μία ημέρα είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Καπραβέλο, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, ακόμη υγεία έχουμε. Παρενέργειες από τα εμβόλια δεν έχουμε. Δόξα στον Θεό, είμαστε καλά. Και περιμένουμε να ακούσουμε και κάτι αισιόδοξο από εσάς. Για το πού πάμε και πού προχωράμε με το τέταρτο κύμα, αν είμαστε σε τέταρτο κύμα και αν η μετάλλαξη Δέλτα ουσιαστικά είναι σε έξαρση αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Ένα-ένα. Καταρχάς, τα καλά νέα είναι ότι φτάσαμε στο τέλος ενός τρίτου κύματος, σφοδρότα του τρίτου κύματος, με μεγάλες απώλειες ανθρώπινων ζώων. Σας ενημερώνω ότι φτάσαμε περίπου τους 6.000 θανάτους στο τρίτο κύμα, με μακρά διάρκεια, ρεκόρ διασωληνωμένων. Ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πολύ μεγάλη αποσυμφόρηση του νοσοκομείου μας. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας πλέον του νοσοκομείου μας 2-3 ασθενείς είναι με COVID θετικοί. Δυστυχώς πήρα έναν ασθενή καλόγερο από το Άγιο Όρος, 49 χρονών, και αυτός ανεμβολίαστος. Και οι υπόλοιποι ανεμβολίαστοι, όλοι ανεμβολίαστοι, έτσι. Ανεμβολίαστος, κύριε Τσουνό. Επίσης, άλλη μια βαριά κατάσταση 48χρονης, η οποία ευτυχώς ακόμα δεν χρειάζεται θετικές πιέσεις και μηχανικό αερισμό, και αυτή ανεμβολίαστη, Κοιτάξτε, είναι κάποια κρίσιμα συμπεράσματα βγάζουμε εμείς, κρίσιμα πραγματικά, τα οποία τα λέμε, διαφέρουμε από τους άλλους, γιατί ξέρετε, ζούμε μια τραγικότητα. Δεν είναι εύκολο αυτό που θα σας πω. Όλοι οι θάνατοι αφορούν ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί. Δεν είχαμε νοσηλεύσει, δεν έχουμε νοσηλεύσει στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και από ό,τι ακούτε και σε όλη την Ελλάδα, κανέναν ο οποίος να έχει εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις. Είναι ειλικρινά λυπηρό που ένα τέτοιο όπλο δεν αξιοποιείται από τους συμπολίτες μας παρόλο τις εκκλήσεις που κάνουμε, ειδικά εμείς που είμαστε μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, γιατί δεν είναι μόνο οι ασθενείς COVID, κύριε Κούτρα και κύριε Τσούνο, είναι και οι άλλοι ασθενείς. Εννοείται. Που περιμένουν αυτή τη στιγμή, το έχουμε πει πολλές φορές, βρεθήκαμε προεκπλήξεων, πάμε να επικυρωποιήσουμε τις λίστες, βλέπουμε νοσηρότητες και θνητότητες στις άλλες παθήσεις. Να μην ξανασυμβεί αυτό. Οπότε πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Κύριε Καπραβέλο, να ρωτήσω και κάτι για τη Δέλτα συγκεκριμένα. Για τη Δέλτα, ναι. Ακούμε ότι μπορεί να είναι λιγότερο θανατηφόρα επειδή είναι περισσότερο μεταδοτική, ισχύουν τέτοια πράγματα. Ακούστε με. Η Δέλτα μετάλλαξη που ανησυχεί όλο τον κόσμο, ανησυχεί διότι έχει βρεθεί ότι έχει πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα, μολυσματικότητα. Μπορεί να μολύνει ταυτόχρονα πάρα πολλούς, να το πω απλά. Που σημαίνει οι εισρωές στα νοσοκομεία θα είναι τραγικές, θα είναι πάρα πολλές. Όμως τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι και στην Αγγλία που είπαν αυτό και φτάσαν στα 20.000 κρούσματα, δεν μεταφράστηκε αυτό σε πίεση προς το υγειονομικό του σύστημα. Άρα δεν μεταφράστηκε ούτε σε διασωληνωμένους, ούτε σε απώλειες ζώων. Εξαιτίας του εμβολιασμού ή εξαιτίας της μετάλλαξης της ίδιας, η οποία είναι πιο ελαφριά? Εξαιτίας του τείχους ανοσίας. Μάλιστα. Μην έχει κανένας καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό. Η όλη η ουσία είναι το τείχος ανοσίας που έχει δημιουργηθεί σε κάθε χώρα. Γι' αυτό και ξέρετε, η ανησυχία μας είναι ότι το τέταρτο κύμα είτε έρθει νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, είτε έρθει σφοδρότερο εκεί όπου ο ιός μπορεί να αναπτυχθεί με μεγάλη ευκολία λόγω κλιματολογικών συνθήκων, εάν μας βρει ανεμβολίαστος θα μας καταστρέψει. Αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα. Εάν δεν έχουμε πετύχει τείχος ανοσίας, διότι ο ιός είναι ο ίδιος, η μολυσματικότητα έχει αλλάξει, αλλά η καταστροφική του δράση παραμένει η ίδια. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ναι. Κύριε Καπραβέλο, εσείς δεν μασάτε τα λόγια σας και πολλές φορές τα είπατε και πιο σκληρά, τα χώσατε και στην κυβέρνηση όταν έπρεπε, είπατε μπράβο στην κυβέρνηση επίσης όταν έπρεπε. Θέλω να πω ότι είστε ακριβοδίκαιος. Και είστε και καλός επιστήμονας από ό,τι μας λένε όλοι. Με το χέρι στην καρδιά, τι λέτε στους ανεμβολίαστους, στους ανθρώπους οι οποίοι διστάζουν, στους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να φοβούνται, στους ανθρώπους που είναι αρνητές, ξέρω κι εγώ, τι τους λέτε? Κοιτάξτε, πολλοί συνάδελφοί μου έχουν επιχειρήσει με την πειθό να πείσουν τους ανεμβολίαστους ότι κινδυνεύουν. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι κάποιες ηλικίες κινδυνεύουν λιγότερο
Οπότε μπαίνει το ζήτημα της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Κάποια συμπεριφορά, ξέρετε, που έχει ηθική βάση, κύριε Κούτρα και κύριε Τσούνο, βλέπω δυσκολία σε αυτές τις ηλικίες να πιστούν να κάνουν το εμβόλιο. Όμως, κοιτάξτε, πρέπει όλοι μαζί να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούν οι μισοί να πολεμούν τον ιό και οι μισοί να τον υπονομεύουν. Δεν υπάρχει. Mm-hmm. Δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πρέπει όλοι μαζί πραγματικά, να κάνουμε ένα φοβερό τείχος ανοσίας. Γι' αυτό και αυτοί που διστάζουν να εμβολιαστούν πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν θα τελειώνουμε ποτέ με την πανδημία εάν δεν συμμορφωθούμε όλοι προς τις κατευθυντήριες οδηγίες των υγειονομικών. Εμείς, κύριε Τσούνου και κύριε Κούτρα, πηγαίνουμε να προφυλάξουμε ζωές. Δεν είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Mm-hmm. Δεν τους είπαμε πάρτε ένα καλάσνικο και θυσιάστε τη ζωή σας. Ένα εμβόλιο είπαμε να κάνουμε. Ένα εμβόλιο που έχει ελάχιστες παρενέργειες, μα κυριολεκτικά ελάχιστες παρενέργειες, να χτίσουμε αυτό το τείχος ανοσίας, να ξεμπερδεύουμε μια και καλή από τον κορονοϊό. Η έκκληση που κάνω προς τους ανεμβολιαστούς είναι ότι η συμβολή τους στον έλεγχο της πανδημίας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι μια μεγίστη προσφορά στη δημόσια υγεία και στην κοινωνία και κάνω έκκληση πραγματικά όλοι μαζί να ακολουθήσουμε τις οδηγίες. Mm-hmm. Κύριε Καπραβέλο, για να κλείσουμε, εάν δεν μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το τείχος ανοσίας και όλα αυτά που συζητήσαμε τώρα, μιλάμε ξανά για lockdown, μιλάμε ξανά για περιοριστικά μέτρα? Είναι αναπόφευκτο. Είναι αναπόφευκτο γιατί καμία πολιτεία και καμία κυβέρνηση δεν θα μπορεί να βλέπει θανάτους, να αυξάνονται οι απώλειες ζώων και να μένει με σταυρωμένα χέρια. Ή επομένως θα εμβολιαστούμε όλοι, ή είναι αναγκαστικά τα περιοριστικά μέτρα των ελευθεριών που ζήσαμε για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την πανδημία. Κανείς δεν το θέλει αυτό, όλοι θέλουμε την ελευθερία. Γι' αυτό πρέπει να προκρίνουν όλοι, ή θα εμβολιαστούμε ή θα έχουμε οριζόντια μέτρα περιοριστικά των ελευθεριών μας. Καλημέρα, κύριε Καπραβέλο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.